Πάμε στη Μύκονο τώρα. Εκεί όπου εν μέσω τουριστική σεζόν, με το νησί να κατακλείζεται από εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες, έχει προκύψει ένα μείζον θέμα και έχει να κάνει με το συνωστισμό των κρουαζιερόπλων στο λιμάνι, χωρίς να υπάρχει καμία μέρημνα και κανένας προγραμματισμός. Εκεί θα μεταφερθούμε και θα βρούμε την απεσταλμένη μας Έλλη Κασόλη. Έλλη, έχεις κάνει το ρεπορτάζ. Τι προκύπτει και τι λένε οι αρμόδιοι για αυτό το χάος? Το πιο σημαντικό, Λένα, είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός. Ο Γιάννης Κουβαρής θα σας δείξει ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο λιμάνι όχι ένα, όχι δύο, αλλά τέσσερα πολύ μεγάλα κρουαζιερόπλοια, πάνω από 270 και 300 μέτρα το κάθε ένα, τα οποία βρίσκονται στο λιμάνι της Μυκόνου. Τι μας είπαν οι αρμόδιοι, τι μας είπαν από το λιμενικό ταμείο, και προκύπτει από το ρεπορτάζ μας ότι στη Μύκονο μπορεί να δέσει μόλις ένα κρουαζιερόπλοιο αυτή τη στιγμή. Αρόδου, όπως δηλαδή αυτό που βλέπουμε, μπορούν να εξυπηρετήσουν ακόμη δύο, ακόμη τρία. Μας έλεγαν λοιπόν ότι όταν συγκεντρώνονται πάνω από τέσσερα, πάνω από πέντε, πάνω από έξι πολλές φορές, η κατάσταση αρχίζει να ξεφεύγει, αρχίζει να γίνεται ανεξέλεγκτη. Μας έλεγαν λοιπόν και κάτοικοι, αλλά και επιχειρηματίες, ότι θέλουν να υπάρχει ένας προγραμματισμός. Θέλουν δηλαδή, δεν γίνεται τη μία μέρα να έχουμε, μου έλεγαν, τέσσερα κρουαζιερόπλοια, την άλλη μέρα ένα, μετά έξι, μετά κανένα. Πρέπει λοιπόν να γίνεται μια πιο σωστή διαχείριση. Και ποιος θα αναλάβει τη σωστή διαχείριση, Έλλη? Έχουν ξεκινήσει, από ό,τι φαίνεται, κάποιες συζητήσεις στο λιμενικό ταμείο για να γίνουν κάποια προγράμματα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι ερωτήματα τα οποία έχουμε και εμείς. Αυτά τα ερωτήματα τους απευθύνουμε. Και το θέμα είναι ότι αυτό βλέπουμε να το καταλαβαίνουν και οι επισκέπτες που έρχονται εδώ. Πρέπει να σας πω ότι το κάθε ένα από αυτά τα κρουαζιερόπλοια έχει πάνω από 5.000 επιβάτες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ταυτόχρονα στη Μύκονο θα κατέβουν, όταν βλέπουμε πίσω μου τέσσερα, περίπου 20.000 επιβάτες ταυτόχρονα σε ένα νησί, το οποίο κάποιοι μου είπαν ότι δεν έχει και τις υποδομές για να αντέξει τόσο πολύ κόσμο. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει μόλις δύο δημόσιες τουαλέτες. Ή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στο οδικό δίκτυο. Υπάρχουν αναγκαστικά πολύ περισσότερα λεωφορεία, τα οποία τους μεταφέρουν και τις εκδρομές τους, και στα πολύ στενά δρομάκια της Μυκόνου δημιουργείται πρόβλημα. Τι μου έλεγαν λοιπόν και οι ίδιοι οι επισκέπτες? Ότι υπάρχει αρκετός συνωστισμός. Κάποιος μάλιστα μου είπε ότι υπάρχουν φορές που νιώθει και μία δυσφορία, ειδικά όταν τα μικρά καραβάκια, όπως αυτό που βλέπετε, τους παίρνουν από τα κρουαζιερόπλια, τους φέρνουν και μετά τους ξαναγυρνούν πίσω. Υπάρχει αρκετός κόσμος. Μου έλεγαν κάποιες φορές αρκετή ταλαιπωρία και γι' αυτό όλοι λένε ότι πρέπει να δοθεί μία λύση και πάνω απ' όλα να υπάρχει ένας σωστός προγραμματισμός. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλλη. Συνεχίζεις το ρεπορτάζ.